Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση στηρίζουν μόνο τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ενώ επιφυλάσσουν καθεστώς καραντίνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν εξασφαλίζεται κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας του οικογενειακού εισοδήματος για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, σε περίπτωση που νοσήσουν οι ίδιοι ή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων σταματήσουν την εργασία τους. Έχει δοθεί στην κυριολεξία σύρμα και πλήρης ελευθερία στις επιχειρήσεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Το μέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων έδωσε τη δυνατότητα μονομερώς από τον εργοδότη να επιβάλλει ό,τι η εργασιακή σχέση τον βολεύει. Πέρα από τις διευκολύνσεις που τους δίνονται για αναστολή υποχρεώσεων απέναντι σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η χρηματοδότηση που τους ετοιμάζουν, τους δόθηκε η δυνατότητα να φορτώσουν όλο το βάρος και οποιαδήποτε χασούρα στις πλάτες των εργαζομένων. Έχουμε από εργοδοσίες που επιβάλλουν συνθήκες ανοσίας αγέλης με εκατοντάδες εργαζόμενους στον ίδιο χώρο και με μηδαμινή πρόληψη, όπως σε τηλεφωνικά κέντρα, εκτεταμένη τηλεεργασία χωρίς δυνατότητα ελέγχου τήρησης του ωραρίου σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εντατικοποίηση ακραία σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων που δεν ανέστηλαν στο ελάχιστο τη λειτουργία τους, απορρόφηση της μείωσης του κύκλου εργασιών σε κάποιες επιχειρήσεις με αναγκαστικές άδειες που στις περισσότερες των περιπτώσεων παραβιάζουν ακόμα και αυτή τη στοιχειώδη κάλυψη των εργαζομένων από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι κομμουνιστές δρώντας μέσα από τις γραμμές των ταξικών συνδικάτων στο συνδικαλιστικό κίνημα κάνουν ό,τι μπορούν για την ανάσχεση αυτής της επίθεσης της εργοδοσίας. Αλγινή όμως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας δεν επέδειξαν ίχνος ευαισθησίας στην προβολή δελτίων τύπου των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και ενημερώνουν τους εργαζόμενους της πόλης ότι υπάρχουν 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό τους συνδικαλιστές για παρέμβαση απέναντι σε οποιαδήποτε εργοδοτική επίθεση ή αυθαιρεσία. Όταν την ίδια ώρα σε κλάσματα δευτερολέπτου αναρτώνται δελτία τύπου της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για την αναστολή των λειτουργιών του και δελτία τύπου τα οποία έχει ζητηθεί από τις ταξικές δυνάμεις να συμπεριληφθούν τα τηλέφωνα συνδικαλιστών που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες στην εργατική τάξη που τις έχει άμεση ανάγκη αυτόν τον καιρό. Απαιτούμε λοιπόν πάνω σε αυτές τις συνθήκες να εξασφαλιστεί πρόσθετη άδεια επιπλέον της κανονικής με πλήρης αποδοχές και ασφάλιση σε όσους εργαζόμενους αρρωσταίνουν προκειμένου να αναρρώσουν, αλλά και για πρόληψη της διασποράς, είτε σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί ηλικιωμένο και δεν έχει άλλη δυνατότητα φύλαξης του ανήλικου παιδιού. Εδώ και τώρα απαιτείται να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας σε κλάδους και χώρους δουλειάς, δεν μπορεί να γίνουν κάτεργα εν μέσω επιδημίας. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να πάρθουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα έκτακτης οικονομικής στήριξης των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργούνται. Για όσο διάστημα χρειαστεί να ανασταλούν προς το δημόσιο, τις τράπεζες, ΔΕΚΟ, όλοι οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, διακόπες ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους με προτεραιότητα όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Να μπει άμεσα φραγμός στις απολύσεις. Εδώ και τώρα να δοθεί επίδομα ανεργίας σε εποχικούς εργαζόμενους που δεν επαναπροσλαμβάνονται, όπως τον τουρισμό, τις μεταφορές και σε άλλους κλάδους, στο ύψος του 80% του βασικού μισθού. Αντίστοιχο επίδομα να δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ που θα εξαναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Επίσης, στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που αναστέλουν τη λειτουργία τους να δοθεί το επίδομα έκτακτης ανάγκης ύψους 715 ευρώ για τις επόμενες 45 μέρες. Να δοθεί άμεσα ως έκτακτη ενίσχυση η 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Για τους αυτοαπασχολούμενους πιο συγκεκριμένα με ετήσιο εισόδημα ως 12.000 ευρώ να απαλλαγούν από την καταβολή εισφορών για την ατομική τους ασφάλιση το επόμενο τετράμινο χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων και να διαμορφωθεί ένα αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ και να μην καταβληθεί το τέλος επιδιδεύματος προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες που ήδη αυξάνουν.